Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την δυσκολία των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η ετήσια έκθεση 2017 της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό της φτώχειας βρίσκεται στο 48%, ενώ ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από το 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015. Χαμηλά εισοδήματα, ανεργία και υψηλή φορολόγηση, το τρίπτυχο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, με έναν στους 5 Έλληνες πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Οι καταθέσεις των Ελλήνων στις ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να μειώνονται και μόνο το πρώτο δίμηνο του 2017 σημείωσαν απώλειες κατά 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πληστηριασμό πρώτης κατοικίας απειλούνται περίπου 300.000 δανειολήπτες. Πρόκειται για οφειλέτες και εγγυητές δανείων που έχουν χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμοι μέσα από τη διαδικασία του κώδικα διοντολογίας και τις επιστολές που έχουν αποστείλει τράπεζες, καλώντας τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Μετά την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη το 2015, ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει αίτηση ένταξη στον νόμο μπορούν να χάσουν το δικαίωμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας εάν χαρακτηριστούν από την τράπεζα ως μη συνεργάσιμοι. Η ημέρα κυκλοφορίας του Galaxy S8 πλησιάζει και παρά τις προσπάθειες της Samsung να κρατήσει το νέο της μοντέλο μυστικό, οι φήμες και οι πληροφορίες αυξάνονται με την τελευταία διαρροή να αποκαλύπτει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια του νέου smartphone. Εν μέσω σκανδάλων, εκρήξεων από το προηγούμενο μοντέλο Galaxy Note 7 που κόστησαν στην εταιρεία μερικά δισεκατομμύρια ευρώ, η Samsung ελπίζει με το Galaxy S8 να επανέλθει δρυμύτερη. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνεται στις 651,02 μονάδες, καταγράφοντας οριακές απώλειες 0,04%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.